την πάρει. Αλλά έχει μία ένα γατάκι το οποίο το βρήκε, το οποίο είναι κουτσό στο σπίτι. Έλα, ρε. Και είναι λίγο δύσκολο στο διαμέρισμα. Ωραία, λοιπόν, άντε, κάνε εισαγωγή εσύ. Μια δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Χριστόφορο ο Βακαλιάτη. Έπιασε και εσύ το σκυλί, το έπιασε και εγώ, δεν πειράζει. Καλώ το να. Γεια σα, Χριστόφορο. Γεια χαρά. Καλώ ήρθε, έλα. Κάτσε. Γεια σας. Τι γίνεται? Μια χαρά. Έχεις αγωνία? Τι... Γιατί απόψε κάνει πρεμιέρα επίσημη. Δηλαδή ενώ βγαίνει στον κόσμο η ταινία τώρα, παιδί μου, το δημιουργήμα. Απόψε βγαίνει. Ναι, ανοίγει, ναι, το άλλο. Γιατί μέχρι στιγμής ήταν... Πριν μια εβδομάδα αυτό που έγινε ήταν η... Αυτό που έγινε ήταν η avant premiere, που έγινε και στη Θεσσαλονίκη και χτες στην Κρήτη. Και είμαστε σε ένα αεροπλάνο και γενερχόμαστε σε πόλεις. Αλλά σήμερα ανοίξει όλη την Ελλάδα, ναι. Ωραία. Έχει αγωνία. Γιατί σήμερα το ξεκίνημα. Θα δει, ρε παιδί μου, θα δείξει πώς θα πάει αυτό το πράγμα, που θα πληρώσει ο κόσμος εισιτήριο για να το δει. Κοίταξε, επειδή είναι πολύ καινούριο όλο αυτό για μένα, ναι, το να κάνω πρεμιέρα στο κινηματογράφο και όλο, όλη αυτή η διαδικασία που είναι τελείως διαφορετική από αυτή που έχω συνηθίσει ή στο θέατρο ή στην τηλεόραση. Ακόμα δεν έχω την αγωνία που θα έπρεπε να έχω. Ναι. Δηλαδή, συνειδητά είμαι σίγουρος ότι έχω, αλλά συνειδητά ακόμα δεν έχω προλάβει να καταλάβω. Να ρωτήσω κάτι, πώς κρίνετε, επειδή δεν γνωρίζω κι εγώ καθόλου από κινηματογράφο. Στην τηλεόραση ξέρω τα νούμερα και τα λοιπά, και πάει στο θέατρο, εισιτήρια. Στον κινηματογράφο, πώς με εισιτήρια πάλι καταλαβαίνεις ότι μια ταινία είναι επιτυχημένη, πώς γίνεται? Βέβαια. Στον κινηματογράφο είναι πολύ πιο. Είναι... Μετρήσιμο απόλυτα. Απόλυτα μετρήσιμο ακριβώς. Δηλαδή, βλέπεις τα εισιτήρια που κόβονται, τέλος. Και πόσες εβδομάδες μια ταινία θα παίζει, ας πούμε? Δηλαδή, είναι η πρώτη προβολή, η δεύτερη προβολή, πώς γίνεται? Όχι, όχι. Νομίζω ότι ανοίγει όλες τις αίθουσες. Ναι. Σε όλη τη χώρα και λίγο μετά νομίζω ότι κάθε Σαββατοκύριακο μετράει, νομίζω 4 με 6 εβδομάδες, 6 με 8. Μένει στον αέρα. Ναι, ναι, μια ταινία, η ζωή μιας ταινίας είναι γύρω στους 2 μήνες το max. Max. Ναι. Μιας, σου λέω και στο εξωτερικό. Πόσο δηλαδή, έκανες ότι... να την γυρίσεις, ρε Χριστόφορε, αυτή την ταινία? Όλο μαζί, από την ώρα που το έγραψες και τα λοιπά, πες μας. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Ναι. Δηλαδή... Από την ώρα που το έγραψα, το γύρισα, το μοντάραμε, το φτιάξαμε, όλη η διαδικασία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος από την ώρα που τελειώνει ένα γύρισμα και μετά στο σινεμά. Και τώρα που βγαίνει. Ένα χρόνο το οποίο πεθαίνει σε 1,5 μήνα. Πεθαίνει, δεν πεθαίνει ποτέ. Ποτέ δεν πεθαίνει. Νομίζω ότι μια ταινία έχει το καλό ότι δεν πεθαίνει ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, και ειδικά τώρα πια με το ίντερνετ, με τα DVD, με όλο αυτό. Όχι, νομίζω ότι μια είσαι ταινία. Είσαι περήφανος. Πολύ. Είσαι ευχαριστημένος, ικανοποιημένος. Πολύ, πάρα πολύ. Φαίνεται. Δηλαδή, με άριστα το 10, τι βαθμό τις βάζεις? Είμαι πολύ ικανοποιημένος και πολύ ευχαριστημένος με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι και δουλεύω. Γιατί αυτή η ταινία δεν έγινε από μένα μόνο. Ναι, ναι. Έγινε από πάρα πολλούς ανθρώπους. Ναι, αλλά εσύ την έγραψες πρωταγωνιστής. Και τη σκηνοθέτησες. Και σκηνοθέτησες. Σκηνοθέτησα, ναι. Εντάξει, όσον δουλειά αφορά το δικό μου κομμάτι, ακόμα δεν μπορώ να αποστασιοποιηθώ και να κρίνω αντικειμενικά. Αλλά όσον αφορά τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω και που τρέχουν αυτή τη στιγμή για όλες αυτές τις πρεμιέρες της πόλης που πηγαίνουμε από εδώ, από εκεί, όλο αυτόν τον πανικό, οι άνθρωποι στη Village δηλαδή και ειδικά στην παραγωγή, ναι, είμαι πολύ, πολύ ευτυχισμένος. Γιατί ο κόσμος να πάει απόψε να δει, ή απόψε όποτε θέλει, ρε παιδί μου, να πάει να δει την ταινία? Σήμερα Πέμπτη θα πάμε να δούμε, ναι, το Αν, κορίτσια. Γιατί να πάμε να θα το πάμε δούμε, να απολαύσουμε τον Χριστόφορο. Πέραν της λατρείας που σου έχουν ειδικά οι γυναίκες. Γενικά... Δεν είναι μόνο εξωτερική, γιατί μέσα από τη δουλειά του, δηλαδή μέσα από αυτή την ταινία, σίγουρα θα πιάσει και την πραγματικότητα στις σχέσεις, το πώς σκέφτονται οι γυναίκες. Γιατί ξέρω πώς δουλεύει. Έχει μια τρυφερότητα που δύσκολα άντρας μπορεί να καταλάβει το γυναικείο μυαλό. Κοίτα, ένας λόγος που νομίζω ότι αξίζει να το δεις είναι γιατί είναι μια δουλειά που είναι μια ταινία που δουλέψαν πάρα πολύ σκληρά πάρα πολλοί άνθρωποι και ο στόχος είναι να περάσει καλά ο θεατής, να νιώσει έντονα συναισθήματα και νομίζω ότι αυτό, σύμφωνα με αυτό που έχω καταλάβει από τις avant premiere που κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι το έχουν δει, το έχουμε πετύχει. Είναι δράμα. Έχει όλα τα στοιχεία τι μέσα. Τι νιώθουν δηλαδή, ποια είναι τα έντονα? Δραμεντή. Το λένε. Όχι κομεντή, δραμεντή. Τι είναι το πιο έντονο? Είναι δηλαδή μια ιστορία αγάπης. Μια ιστορία αγάπης εμπεριέχει τα πάντα. Είναι μια ιστορία αγάπης στο σήμερα. Η στην οποία κρίση... είναι φυσιολογική, επειδή εσύ μας έχεις ειδήσει και σε λίγο περίεργα πράγματα. Εδώ πέρα είναι η πρώτη φορά που φυσικά και έχει κάποια περίεργα πράγματα. Ναι. Αλλά όχι τα περίεργα όπως τα εννοείς. Δεν έχει τρίγωνο. Δηλαδή είναι τίποτα αδέρφια αυτή, τίποτα ξαδέρφια πρώτα κτλ. Το κομμάτι οικογένεια φέτος δεν παίζει. Δεν παίζει. Οκ, εντάξει, αν το κλείσουμε αυτό γιατί υπάρχει ένα. Όχι, όχι, είναι μια ιστορία αγάπης. Είναι δύο ταινίες σε μία ουσιαστικά. Α, είναι δύο ιστορίες αγάπης ή μία? Είναι μια ιστορία αγάπης, αλλά είναι ουσιαστικά δύο. Εξού και λέγεται αν ο ήρωας γνώριζε την πρωταγωνίστρια, τη Μαρίνα την Καλογύρου, αν γνώριζε ο Δημήτρης τη Χριστίνα και πώς είναι να ζεις με έναν άνθρωπο
και να περνά όλη αυτή την εποχή τη κρίση, ένα ζευγάρι που κάνουν παιδί, προχωράνε και βλέπουμε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι μέσα στην κρίση. Ναι. Και η άλλη βερσιόν, παράλληλα όλο αυτό βέβαια. Απαράλληλα. Η άλλη βερσιόν ακριβώς είναι αν ο Δημήτρης δεν γνώριζε τη Χριστίνα. Πώς είναι όλο το κομμάτι της μοναξιάς. Πώς είναι όλο το κομμάτι να είσαι μόνος σου σε αυτή την εποχή. Υπάρχει διατάφτα, δηλαδή υπάρχει συμπέρασμα στο τέλος. Φυσικά. Αν και στη ζωή γενικά δεν έχει βγει τι είναι καλύτερο συμπέρασμα στη ζωή μας να είμαστε μαζί με κάποιον άνθρωπο ή καλά ή μόνοι μας και καλά ακόμα. Τελικά είναι μαζί, όχι. Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε. Μην το πούμε, αλλά. Ωραία, πες μας. Να έχεις λίγο αγωνία. Σωστό. Πάντως, στο τέλος κάτι γίνεται. Υπάρχει δηλαδή. Όλο αυτό που σου περιέγραψα τώρα είναι κάτω από την ομπρέλα μιας πολύ συγκεκριμένης πλοκής. Βέβαια. Μάλιστα. Εσύ έχεις καταλήξει σαν άνθρωπος τώρα στην ταινία. Ναι. Εάν τελικά είναι καλύτερα. Εσύ πώς είσαι καλύτερα, παιδί μου, όταν είσαι μόνος σου ή όταν είσαι σε περίοδους έρωτα που είσαι με έναν άνθρωπο μαζί. Νομίζω ότι όταν είσαι σε περίοδο έρωτα είσαι εκ των πραγμάτων πάρα πολύ καλά, γιατί ο έρωτας είναι ένα συνέστημα που. Σε ανεβάζει, δεν σε αφήνει να βλέπεις πολύ το κομμάτι της πραγματικότητας. Για πόσο διάστημα, ρε Χριστόφορε? Έλατε, δεν ξέρω. Εσένα πόσο σου έχει κρατήσει το περισσότερο? Στη ζωή μου γενικότερα? Ναι. Νομίζω ότι κάποιους μήνες κρατάει ο έρωτας έρωτας. Σχέση πόσο σου έχει? Τύφλα, που λέμε έτσι. Τύφλα. Σχέση πόσο σου έχει κρατήσει? Και 2 και 3 χρόνια. Άρα μπορείς να είσαι σε μια σχέση χωρίς να είσαι φουλ ερωτευμένος? Κοίταξε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί πάρα πολύ καλά, επειδή ίσως μεγαλώνοντας αντέχω τον εαυτό μου, γιατί όλο είναι νομίζω θέμα αν αντέχεις να είσαι και μόνος σου. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος... Γιατί είσαι με τον εαυτό σου πολύ εννοείς, Ναι, αν αντέχεις τον εαυτό σου, όλο εκεί πέρα, είναι για όλους μας. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μεγαλώνοντας αντέχει τον εαυτό του και επειδή ακριβώς υπάρχουν και ιδιαιτερότητες της δουλειάς, δηλαδή κάνω μια δουλειά που μου αρέσει να γράφω, μου αρέσει να είμαι πάρα πολλές ώρες μόνος μου. Δεν μπορώ να πω ότι έχω το τετριμένο, το συνηθισμένο, το κλασικό μοντέλο στο μυαλό μου, τρόπου ζωής. Mm-hmm. Τώρα βέβαια από τη στιγμή σου λέω όλα αυτά, δηλαδή είμαι ένας Εργένης, από τη στιγμή όμως που θεωρώ ότι όλοι μας, ένας άνθρωπος άπαξ και ενθουσιαστεί, ερωτευτεί από όλο αυτό, τότε αυτομάτως γίνεται σχέση αμέσως, δηλαδή μπαίνεις αμέσως στο ρόλο της σχέσης, γιατί θέλεις να είσαι με τον άνθρωπο που ποθείς. Αυτό χωρίς να ξέρω να σου ορίσω πότε τις ημερομηνίες και όλα αυτά. Όχι, με ρωτάς γιατί συνήθως δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν υπάρχει απάντηση συγκεκριμένη. Όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο και ενθουσιαζόμαστε και ερωτευόμαστε, συνήθως δίνουμε αυτούς τους όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης και αφοσίωσης. Αυτό το για πάντα. Αυτό το για πάντα που λέμε, όλοι το λέμε. Ναι, βέβαια. Σε αγαπώ για πάντα, θα είμαστε μαζί για πάντα κτλ. Δεν ξέρω αν το πιστεύουμε όλη την ώρα που το λέμε. Μάλλον την ώρα που το λέμε το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε, ναι. Βέβαια. Αλλά δεν ξέρω αν. Ισχύει αυτό δηλαδή το για πάντα τελικά. Εγώ πιστεύω ότι όχι, δεν ισχύει. Όχι. Και ας πούμε, ξέρω εγώ. Ισχύουν άλλα πράγματα. Όχι όμως το για πάντα. Τι? Ισχύει μια. Η αγάπη δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από τον έρωτα. Mm. Τώρα πηγαίνουμε δηλαδή την κουβέντα έτσι όπως την πάμε στο κομμάτι αγάπη. Αλλά άλλο έρωτας, άλλο αγάπη. Η αγάπη είναι. Μπορεί να είναι για πάντα η αγάπη. Η αγάπη είναι βέβαια. Και είναι βέβαια. Ικανή και αναγκαία προϋπόθεση να είναι μια σχέση δύο ανθρώπων για πάντα που θα του έχει τελειώσει έρωτα αυτά τα πράγματα. Ασυζητητεί. Ή να θέλει μια εξέλιξη η αγάπη. Βέβαια. Και εκεί χωράει η συζήτηση. Αλλά. Πολύ λογικά τα βλέπεις, βρε Χριστόφορε. Τι να κάνω, θέλεις το πιο ρομαντικό κομμάτι. Μα είναι δυνατόν τώρα να δίνεις τέτοιες απαντήσεις. Μα κοίταξε να σου πω κάτι. Για την αγάπη μιλάμε. Για τον έρωτα. Είναι πολύ για τον λογικές έρωτα... απαντήσεις. Ότι η ώρα θα τελειώσει. Ότι μπορεί να υπάρξει μια μακροχρόνια σχέση. Αυτό το για πάντα μόνο όταν υπάρχει αγάπη και όχι έρωτας. Όχι, όχι. Λέω ότι η αγάπη είναι η προέκταση του έρωτα. Ο έρωτας, σαν έρωτας, το πάθος, το ακραίο. Όλη αυτή η ένταση, όλο αυτό το χτυποκάρδι που νιώθουμε είναι πάρα πολύ ωραίο και νομίζουμε ότι το νιώθουμε για πάντα. Αλλά αν όμως είμαστε ερωτευμένοι όλη την ώρα, θα πεθαίναμε πολύ γρήγορα. Τότε, γιατί δεν αντέχαμε. Να σου πω κάτι. Οργανικά αυτό. Αν είναι να γνωρίζουμε, να κάνουμε. Είναι μια κοπέλα, ένα αγόρι που θέλουν, έχουν στο μυαλό του να κάνουν μια σχέση. Να μην ψάχνουν να βρουν. Δεν το έχουν στο μυαλό του. Θέλω το να θέλουν. Σου... Δεν το σκέφτεσαι. Μην ψάχνει τότε να βρει αυτό που σου προκαλέσει τον έρωτα και το πάθο. Ψάξε. Γιατί αν θε να κάνει μια σοβαρή σχέση. Και να συμπορευτείς τέλος πάντων, ψάξε να βρεις κάτι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Πιο συμβατικό. Εγώ είμαι της άποψης ότι όταν ερωτεύεσαι δεν είναι επειδή το ψάχνεις. Ο έρωτας έρχεται και σου χτυπάει την πόρτα χωρίς να σε ρωτήσει. Mm. Δεν πιστεύω ότι βγαίνεις έξω και λες: εγώ τώρα θα ερωτευτώ και ερωτεύεσαι. Έρχεται αυτό. Δεν το περίμενες. Δεν ξέρω πώς έγινε μεταξύ σας, πώς ερωτευτήκατε, αλλά δεν νομίζω ότι βγήκες έξω και είπες: εγώ σήμερα θα ερωτευτώ. Βλέπεις κάτι και λες: οχ. Κοίτα να δεις πώς μου αρέσει. Ναι. Αρχίζει και σου αρέσει. Και μετά αρχίζει και σου γίνεται απαραίτητο. Ναι, αλλά οδηγείς και μετά επιλογές και γίνεται αν θες να κάνεις μια σχέση. Ίσως και υποσυνείδητα. Από εκεί και μετά. Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι άλλο έρωτας, άλλο αγάπη. Νομίζω ότι η αγάπη έρχεται μετά.
Δηλαδή, αγαπάς έναν άνθρωπο όταν τον γνωρίζεις σιγά-σιγά. Mm-hmm. Ενώ όταν ερωτεύεσαι είναι μπαμ και κάτω. Εσύ δεν μου απάντησες αυτό. Για το πάθος, έτσι. Μπορείς να παραμείνεις σε μία σχέση μόνο με την αγάπη και όχι ερωτευμένος. Ποτέ μιλές ποτέ. Δεν ξέρω στη ζωή μου. Μέχρι στιγμής δεν σου έχει συμβεί πάντως. Όχι. Όχι. Που σημαίνει... Θεωρείς ότι θα χάσεις κάτι από την ελευθερία, τι. Δημιουργικότητά σου, από την έμπνευσή σου. Όχι, απλά δεν αντέχω να μένω κάπου αν δεν θέλω κάτι πάρα πολύ. Που σημαίνει ότι δεν θα παντρευτείς ποτέ, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα. Με το γάμο είναι άλλη. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον έρωτα ούτε με την αγάπη ο γάμος. Τι έχει να κάνει. Τι είχε να κάνει. Με την αγάπη. Να ακούσουμε τι είναι ο γάμος για τον Χρυσόγραφο Μπακαλιά. Τι είναι ο γάμος. Τι. Εγώ τα κάνω επίτηδες αυτά. Για να τον αποξηλώσω στα μάτια της Face. Υπάρχει μέσω του υποσυνείδητου, υπάρχει αυτό ότι μπορεί να γνωρίσει κάποιον που ο έρωτας να διαρκέσει χρόνια. Το όνειρο, η ελπίδα. Και το όνειρο ακριβώς. Και η ελπίδα να γνωρίσεις έναν άνθρωπο και να περάσεις μαζί του και να είσαι καλά μαζί του, πάντα υπάρχει. Εξού και αυτό που λέμε με οι ερωτικές ιστορίες, όμως, του έρωτα, οι ερωτικές ιστορίες, οι ερωτικές ιστορίες, γι' αυτό δεν πεθαίνουν ποτέ. Mm-hmm. Οι ιστορίες αγάπης, γι' αυτό σε όλες τις εποχές, είτε κρίση είτε όχι, εξού και θεωρώ ότι η κρίση, τον έρωτα, μπορεί να επηρεάζει τις σχέσεις των ανθρώπων η κρίση πάρα πολύ, αλλά τον έρωτα-έρωτα δεν τον επηρεάζει η κρίση. Όχι. Γιατί πιστεύω ότι όταν είσαι ερωτευμένος, δεν σε αφορά τίποτα. Σε αφορά μόνο το αντικείμενο του πόθου σου. Και είσαι και χαρούμενος. Είσαι ευτυχισμένος. Και αν δεν έχεις μία. Δεν χρειάζεται να έχεις χρήματα για να είσαι ερωτευμένος. Ο έρωτας είναι ανώτερος όλων μας. Μάλιστα. Για το γάμο δεν μας. Για το γάμο. Το έσωσα, λοιπόν. Το έρωτας είναι ανώτερος όλων μας. Ναι, πολύ μάλιστα αυτό. Σε κάλυψα. Ναι, τι είναι ο γάμος για τον Χριστόφορο. Ωραία. Τι είναι ο γάμος για τον Χριστόφορο Μπακαλιά. Τι γάμος. Τι σημαίνει για σένα γάμος. Τι γράφεις. Γάμος για μένα. Για μένα γάμο σημαίνει να χαίρομαι πάρα πολύ που οι άνθρωποι γύρω μου παντρεύονται και είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Να πηγαίνω στο γάμο τους. Θες κάποια στιγμή οι ευτυχισμένοι φίλοι σου να έρθουν στο δικό ή και οι δυστυχισμένοι φίλοι σου να έρθουν στη δικιά σου στιγμή αυτή, ή δεν το φαντάζεσαι, ρε παιδί μου, δεν το φαντάζομαι. Γιατί αισθάνεσαι ότι είσαι μικρό, αισθάνεσαι ότι είναι, θα σε δεσμεύσει, τι. Όχι, δεν αισθάνομαι ότι είμαι μικρό. Ή σε εγωιτεύει αυτό το εργένικο που ουσιαστικά αφήνει και όλες τις γυναίκες να σε θαυμάσουν και να πιστεύουν ότι μπορεί κάποια στιγμή να σε κατακτήσουν. Δεν νομίζω ότι είναι τίποτα από όλα αυτά. Ούτε με γοητεύει, ούτε. Δεν είναι θέμα σκέψη. Είναι πιο γοητευτικό το εργένικο, ρε παιδί μου. Είναι θέμα φτιαξιά. Δεν είναι. Σε αυτή τη φάση τη ζωή μου, μέχρι τώρα, δεν έχω νιώσει την ανάγκη να μπω στη διαδικασία γάμου. Να κάνει ένα παιδί να γίνει πατέρα. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι διαφορετικό από το γάμο. Ναι, για μένα ναι. Δεν έχει σχέση το παιδί με το γάμο. Όχι. Καμία. Θα μπορούσε να κάνει και ένα παιδί με μια φίλη σου, με μια κοπέλα σου, χωρίς να είσαι πατέρα. Ναι, αλλά δεν θα το μεγαλώνατε μαζί. Ναι, βέβαια. Για γάμο μιλάτε, παιδιά. Σε ενοχλεί η λέξη γάμο, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα. Τη ουσία παντρεύεται. Όχι, οικογένεια. Δεν είμαι ο άνθρωπο ο οποίο τόσο πολύ. Δεν είμαι φτιαγμένο για κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν είμαι, γιατί σου λέω. Όχι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά όταν ένα ζευγάρι μεγαλώνει το παιδί του, είναι σαν να είναι παντρεμένο. Ή η προοπτική ότι μπορεί να φύγει και να. Κοίταξε να δεις, εγώ θεωρώ ότι ένα παιδί καλό είναι και απαραίτητο να έχει και τα δύο. Οπότε, ναι, ασυζητητή θεωρώ ότι ένα παιδί πρέπει να έχει τις δύο εικόνες, και το αρσενικό και το θηλυκό, για να υπάρχει μια ισορροπία. Όχι κατά ανάγκη παντρεμένος όμως. Τώρα, αν αυτό είναι παντρεμένο ή όχι, νομίζω ότι είναι τελείως ανεξάρτητο και νομίζω κιόλας ότι είναι και η εποχή όπου ο γάμος είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, αλλά νομίζω ότι είναι μια λίγο επίκτητη ανάγκη. Δεν είναι τόσο ουσιαστικό. Το συνέστημα δεν επιβεβαιώνεται με τον γάμο, επί της ουσίας. Mm-hmm. Κοινωνικό κομμάτι είναι πιο πολύ. Εντάξει, απλώς αυτό, αυτό το κομμάτι δεν έχω ανάγκη. Έχω παντρευτεί τόσες πολλές φορές στις ταινίες, στους ρόλους. Καλά, ναι. Το έχω ζήσει. Αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στο έχει και μια σύμβαση, ρε παιδί μου, της κοινής αξιώσης που έχει και οικονομικά θέματα. Και δηλαδή είναι και τα τετριμένα πορεία σε ένα. Ούτως ή άλλως υπάρχουν αυτά όταν ζουν οι άνθρωποι μαζί. Ναι, ούτως ή άλλως. Δεν είμαι εναντίον της συμβίωσης των ανθρώπων. Δεν είμαι εναντίον των δύο. Καθόλου. Ναι, όταν λέμε γάμο όμως αυτό εννοούμε, τη συμβίωση. Εγώ τουλάχιστον όταν λέω γάμο δεν εννοώ η οικογένεια. Το χαρτί ή το γλέντι. Εγώ για το χαρτί μιλάω. Εννοώ τη συμβίωση, το ότι μοιράζεσαι τα προβλήματα, ότι... Εσύ, ναι. Να μιλήσουμε για τη συμβίωση. Έχεις συμβιώσει εσύ, έχεις... Ναι, μου έχει τύχει. Ναι. Πέρασε καλά ή... Μου έχει τύχει, ναι. Μου έχει τύχει να δω ένα πουλί να πετέβω. Πέρασε καλά ή καταπιέστηκες. Πέρασα και καλά και καταπιέστηκα. Νομίζω ότι όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι, ρε παιδιά. Τι είναι διαφορετικό από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Μας είπες τι σημαίνει γάμος. Τι σημαίνει για σένα, επειδή το έχεις μπολιάσει σίριαλ κτλ. Η λέξη απιστία. Μία μορφή προδοσίας. Είναι προδοσία. Ναι.
Υπάρχει και στην ταινία αυτό. Απέναντι στους άλλους ή απέναντι στα δικά μας συναισθήματα. Γιατί αν εγώ τέλος πάντων έχω βαρεθεί και γουστάρω τον άλλο, τι να κάνω. Απιστώ στον άλλο, αλλά τα δικά μου συναισθήματα τα ακολουθώ. Σε όλες τις περιπτώσεις νομίζω ότι η απιστία είναι μία μορφή προδοσίας και δεν συγχωρείται. Έχει γένος. Όχι, δεν έχει γένος. Δεν έχει. Νομίζω και για τους δύο το ίδιο ισχύει. Όχι, δεν συγχωρείται. Νομίζω ότι όταν άπαξ και είσαι ερωτευμένος, δεν μπορείς να το δεχτείς, δεν μπορείς να το. Δεν μπορείς να συμβιβαστείς με αυτό, με τίποτα. Άρα εσύ δεν έχεις συγχωρήσει. Δεν ξέρω αν σε έχουν απαντήσει, αλλά δεν μπορείς να συγχωρήσεις απιστία. Όχι, μετά από πολύ καιρό, όταν σταματάει να σε αφορά ο άλλος. Αλλά μέσα σε μια σχέση, όχι. Να υπάρξει σε σχέση. Να συνεχίσω να υπάρχω μετά από απιστία, όχι. Δεν εσύ έχεις απιστήσει ποτέ? Εγώ, παραδόξεως, είμαι από τους ανθρώπους που δεν μπαίνει τόσο πολύ στη διαδικασία. Ποια έχει απαντήσει το γιατί δεν έχει απαντήσει, αυτό λέμε. Εγώ δεν έχω απαντήσει εγώ. Δεν έχω απαντήσει. Εσύ δεν έχεις απαντήσει, ναι. Αλλά σε έχουν απαντήσει. Νομίζω ότι ναι, έχουν απαντήσει. Ποια? Έξαλλη. Εσύ νομίζεις δηλαδή ότι, εσύ νομίζεις ότι απατούν μόνο αυτούς που είναι άσχημοι, ατάλλαντοι, ξέρω εγώ, αποτυχημένοι κτλ. Τι θέλεις, διαφημίσεις. Σήμερα λοιπόν πρεμιέρα για το αν. Θα σε απολαύσουμε. Ελπίζω να περάσετε καλά. Ελπίζω και ο κόσμος να περάσει καλά. Είναι η πρώτη σου ταινία στον κινηματογράφο. Ουσιαστικά ναι. Είναι άλμα αυτό, Χριστόφορε. Χριστόφορε, ναι. Γιατί έχεις κάνει τηλεόραση πολύ και τα λοιπά. Θέατρο πολύ πετυχημένο. Τώρα κάνεις κινηματογράφο. Είναι άλμα. Το θεωρείς, ας πούμε, στην καριέρα σου αυτό? Όχι, δεν το θεωρώ άλμα, το θεωρώ όμως ένα άλλο βήμα. Το θεωρώ έναν άλλο. Είναι σαν να ανοίγεις μια πόρτα και να μπαίνεις σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Mm-hmm. Δεν ξέρω ακόμα τόσα πολλά για αυτόν τον κόσμο. Είμαι πολύ καινούριος. Ξέρω με σιγουριά ότι ανακαλύπτω κάθε μέρα, ειδικά τώρα που πήγαμε Θεσσαλονίκη, πήγαμε Κρήτη και πήγαμε και με την Αβάν, βλέποντάς το στην αίθουσα, ανακαλύπτω πόσο διαφορετικό πράγμα είναι. Και το ανακαλύπτεις αυτό, το μαθαίνεις δουλεύοντάς το και βλέποντάς το και σαν θεατής. Πώς δηλαδή στην τηλεόραση γράφεις μια ιστορία για να την αφηγηθείς στον κόσμο που κάθεται στο σαλόνι του σπιτιού του. Mm-hmm. Είναι πολύ γοητευτικό και πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Εδώ πέρα στον κινηματογράφο λες μια ιστορία μέσα σε 100 λεπτά και πρέπει να την αφηγηθείς σε ανθρώπους που είναι σε μια σκοτεινή αίθουσα και ξαφνικά που είναι τεράστια. Δηλαδή τη μέρα που κάναμε την avant premiere, καθόμασταν με τη Μαρίνα την Καλογύρου και έτσι όπως ξεκινάει, σβήνουν τα φώτα. Και ξεκινάει η ταινία και γυρνάω και λέω, «Ωχ, είναι πολύ μεγάλο». Δηλαδή πρώτη φορά εκεί το πήρα χαμπάρι με τον κόσμο μαζί. Που είναι εντυπωσιακό. Είναι πιο σταρίστικο. Είναι στο κινηματογράφο είναι όλα πιο μεγενθυμένα. Γι' αυτό. Είναι όλα πιο συγκεκριμένα, είναι όλα πιο έντονα, είναι όλα πιο μεγάλα. Άρα αυτομάτως και τα καλά και τα κακά είναι αντίστοιχα. Είναι όμως, ρε παιδί μου, δηλαδή στην Αμερική. Ναι. Ενώ έχει φοβερές παραστάσεις και στη Νέα Υόρκη και στο Las Vegas γίνονται τεράστιες, πολύ huge παραστάσεις. Ο κινηματογράφος είναι βαριά βιομηχανία. Δηλαδή εκεί είναι ο μεγάλος στάρ, αυτός που θα παίξει στο κινηματογράφο ή στο θέατρο. Στην Ελλάδα όμως ο κινηματογράφος μπορεί να σε κάνει μεγάλο στάρ. Δηλαδή πάει ο κόσμος να δει τόσο πολύ ελληνικές ταινίες. Κατά τη διάρκεια σου αντιδούνε τώρα, επειδή είσαι εσύ, αλλά. Κοίταξε. Επειδή μάλλον θα είναι και καλή. Καταρχήν νομίζω ότι ο κόσμος πάει και βλέπει ελληνικές ταινίες και αυτό είναι και το αισιόδοξο. Επίσης θέλω να σου πω ότι τον τελευταίο 1,5 μήνα έχουν βγει. Η δικιά μου είναι η τρίτη ελληνική ταινία η οποία βγαίνει. Mm. Και αυτό επίσης είναι πολύ αισιόδοξο. Mm-hmm. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν και συνεχίζουν να παράγουν ελληνικές ταινίες, ελληνικά προϊόντα δηλαδή. Σε αυτή την εποχή που σταματάμε να παράγουμε τα πάντα. Και μόνο το ότι υπάρχει και το παλεύουν κάποιοι άνθρωποι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό από μόνο του. Mm-hmm. Ένα αυτό. Δύο, είναι δύσκολο να δημιουργήσεις αυτό που λες που υπάρχει στην Αμερική, γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχει βιομηχανία εκ των πραγμάτων. Mm-hmm. Και λόγω γλώσσας και λόγω μεγέθους της χώρας. Έτσι. Αλλά πιστεύω όμως ότι είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι αν πραγματικά γουστάρεις και αγαπάς κάτι πάρα πολύ και παλεύεις γι' αυτό, μπορούμε και είμαστε ικανοί. Γιατί έχουμε πολλούς και ικανούς ανθρώπους στον χώρο, μπορούμε και είμαστε ικανοί να εξάγουμε και κάτι έξω. Mm. Θεωρείται ευρωπαϊκός κινηματογράφος ο δικός μας? Καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω, όχι η γεωγραφική. Δηλαδή, η άποψή του.
Είναι τελείως διαφορετικό να βλέπεις μια ταινία που έχει γυριστεί στη Γαλλία, στην Ιταλία. Μπορεί να είναι πιο ερασιτεχνική, ναι, αλλά έχει μια τρυφερότητα, ένα ρομαντισμό. Νομίζω ότι είναι θέμα σκηνοθέτη, θέμα χαρακτήρα και θέμα ανθρώπου τι θέλει να πει. Η συγκεκριμένη ταινία, το Αν. Δηλαδή σε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου θα μπορούσε να σταθεί το Αν. Θα πάει, βέβαια. Ξέρεις τι γίνεται, ρε. Από ό,τι μου λένε δηλαδή, ωραία, είναι μια ταινία που θα μπορούσε, αν δεν ακούγαμε ελληνικά, θα μπορούσε να είναι μια ταινία που θα μπορούσε να περάσει καλά και ένας Ισπανός. Ακριβώς επειδή είναι το story τέτοιο. Mm-hmm. Ναι, εσύ όμως, εσύ κάνεις ποιοτικά πράγματα, τα οποία όμως είναι και απολύτως εμπορικά. Δηλαδή έχουν, ναι, τη χάνουν και εμπορικές, ναι, ναι, αναγνώρισης, ναι, μέχρι στιγμής. Αυτός είναι ο στόχος. Ενώ ο κινηματογράφος ελληνικός που έχει βγει στο εξωτερικό, γιατί έχουμε εξάγει ταινίες. Δηλαδή, βέβαια, ο Αγγελόπουλος έχει βγάλει ταινίες. Δηλαδή, βέβαια, είναι πιο ποιοτικός κινηματογράφος που απευθύνεται σε λιγότερο κόσμο. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με ποιοτικό και εμπορικό αυτό. Νομίζω ότι έχει να κάνει με πιο ειδικό κοινό. Δηλαδή, ακόμα και ο Κοινόδοντας, πώς το λένε, ρε παιδί μου, που πήρε βραβείο Όσκαρ. Ο Κοινόδοντας. Δεν είναι μαζική ταινία. Όχι. Ήταν μια ταινία πολύ γνήσια, πολύ αληθινή και, ναι, πολύ σωστή, η οποία είχε και ήθελε ένα ειδικό κοινό. Ακριβώς. Στην Ελλάδα, εκ των πραγμάτων, επειδή είμαστε πολύ λίγοι, δεν μπορεί να δημιουργήσει μια εμπορική επιτυχία, μια εισπρακτική. Γιατί εδώ πέρα γιατί θα είναι πολύ λίγοι από τους λίγους ουσιαστικά. Κοίταξε να σου πω ποια είναι η παρεξήγηση που γίνεται στον κινηματογράφο, το οποίο εγώ το θεωρώ λάθος. Λέμε τη λέξη εμπορικό και το φοβόμαστε, γιατί το εμπορικό έχει να κάνει με ταμείο. Ναι. Όμως επί της ουσίας και η αλήθεια είναι ότι το ταμείο, όταν κάνεις ταμείο, αυτομάτως αυτό σου δίνει και το δικαίωμα να κάνεις και άλλα πράγματα. Σωστό. Δηλαδή, αν αυτή η ταινία πάει καλά, θα γίνουν και άλλες ταινίες τέτοιου τύπου και αυτομάτως και άλλος κόσμος θα έχει δουλειά και θα μπορείς να παράγεις και να κάνεις τον ήρωα σου και αυτό που είσαι. Μεγάλη κουβέντα, γιατί υπάρχει παλιά. Τεράστια κουβέντα. Ναι, τεράστια, γιατί δεν είναι μόνο ταμείο. Παλιά ταινίες οι οποίες δεν βλέπονταν και ονομαζόντουσαν κουλτουριάρικες και ποιοτικές, σα χρηματοδοτούσε λίγο και το κινηματογράφο σε άλλες εποχές παχιών Αγελάδων που, ωραία, ήταν αστείο η ιστορία αυτή. Εγώ επειδή είμαι σε αυτή την εποχή όμως και δεν. Ναι, 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 όχι, εσύ μόνο σου αυτοδύναμα. Το θέμα, νομίζω ότι πάντα και στην τηλεόραση το ίδιο, θεωρώ ότι το εμπορικό και το ποιοτικό μπορούν κάλλιστα να πορευτούν μαζί. Το γεγονός ότι στην ΑΠΑΜ Πρεμιέρ που έγινε στην Αθήνα στο Μέγαρο. Ναι, όχι στο Μέγαρο, στο ναι, μάζεψε όλη την, μπορούμε να πούμε, την αφάγκαντέν της αθηναϊκής κοινωνίας. Δηλαδή, ναι, είχε επιχειρηματίες, είχε ηθοποιούς, είχε στελέχη καναλιών, είχε δηλαδή, ρε παιδί μου, πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Ναι. Σημαίνει ότι ο κόσμος σε αποδέχεται, σε αγαπάει, θεωρούν ότι είναι κοσμικό γεγονός ότι έκανε ταινία ο Παπακαλιάτης. Πώς το ήξερε, δηλαδή φαντάζομαι σε χαροποίησε πολύ, φούσκωσες λίγο μέσα σου. Α, συζητητή. Που ήρθαν όλοι αυτοί. Δηλαδή, εγώ αισθάθηκα κάποια στιγμή, επειδή δεν μπορούσαμε να έρθουμε εκείνο το βράδυ, και αυτό δηλαδή, την ημέρα λέω: κοίτα να δεις τι γίνεται. Χαμός έγινε. Πήγαν όλοι, μόνο εμείς λείπαμε. Δηλαδή, αισθάθηκα και εγώ ότι όπου δεν πήγα σε κάτι σημαντικό, ας πούμε. Κοίταξε να σου πω: το βράδυ εκείνο, αυτό που είχε κάνει η Village, το οποίο ήταν εξαιρετικό, είναι ότι είχε όλες οι αίθουσες του Mall παίζανε την ταινία. Η μία η μεγάλη αίθουσα, η VMAX, ήταν όλος αυτός ο κόσμος που λες. Οι υπόλοιπες αίθουσες ήταν η συμπαραγωγή μας, που είναι ο Alpha TV, ο TET TV και Universal. Και με διαγωνισμούς ήταν κανονικός κόσμος. Ναι, 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 ναι. Χορηγοί, γιατί είναι μια ταινία με πολλούς χορηγούς. Είναι μια ταινία που την έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί άνθρωποι. Μπράβο. Είναι μια ταινία που την έχουν βοηθήσει από τα Notos Home μέχρι ο Αντρέας Κρητικός στην Κηφισιά που, ναι, μας έδωσε πράγματα δικά του για να τα χρησιμοποιήσουμε στον ντεκόρ στο σπίτι που φτιάχτηκε. Είναι μια ταινία που βοήθησαν από την Αλφα μέχρι την Πειραιώς. Ότι ήρθαν όλοι αυτοί οι επώνυμοι, ρε παιδί μου, πώς το εξέλαβες λοιπόν, εσύ. Το θέμα είναι το ότι ήρθαν οι επώνυμοι, το εξέλαβα πολύ θετικά, πολύ γλυκά και πολύ συγκινητικά γιατί κάποιοι από αυτούς ήταν και φίλοι, συνάδελφοι. Ήρθαν πολλοί φίλοι συνάδελφοι. Ήρθαν και ηθοποιοί, κάποιοι που δεν τους γνώρισε και ήρθαν μόνο για να συμβούν. Ήρθαν και κάποιοι που δεν τους γνώριζα προσωπικά εγώ. Ναι. Αλλά νομίζω ότι εξίσου συγκινητικό, μη σου πω και πιο συγκινητικό, ήταν όταν τελείωσαν οι αίθουσες που ο κόσμος, επειδή ξεκίνησαν οι άλλες αίθουσες στις 8, ενώ η δική μας αίθουσα ξεκίνησε στις 9, ο κόσμος περίμενε στο τέλος. Για να πει και εσύ έξω. Για να πει συγχαρητήρια σε όλους τους ηθοποιούς και σε όλους τους συντελεστές της ταινίας. Μπράβο. Το οποίο ήταν η πρώτη φορά που ήταν 3.500 άνθρωποι. Σε κινηματογραφική ταινία. Σε κινηματογραφική ταινία. Πώς αισθάνθηκες? Πολύ ωραία. είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Μπορείς να καταπολεμήσεις, δηλαδή. Έχεις βιώσει επιτυχία σε μικρή ηλικία, ρε παιδί μου. Είσαι ένας ωραίος άντρας που οι γυναίκες σε ποθούν και τα λοιπά. Έχεις καλύψει τη ματαιοδοξία σου, αλλά αυτό μήπως τελικά δημιουργεί και μια μάχη με τον εαυτό σου εκεί που μένετε μόνοι σας. Δηλαδή, θες να το σκοτώσεις αυτό, ή okay, δηλαδή, σε βρίσκεις την ισορροπία. Νομίζω ότι επειδή ακριβώς όπως είπες, από μικρός έχω μπει σε αυτό το χώρο και σε αυτή τη δουλειά και πλέον συμπληρώνω 22 χρόνια. Ενώ δεν έχει κλείσει τα 40, είσαι πολύ μικρότερο. Θα κλείσει, ναι, το 38 το Δεκέμβριο. Μάλιστα. Νομίζω ότι μαθαίνεις να μεγαλώνεις με αυτό και όσο πιο
αρχίζεις να αποδέχεις τον εαυτό σου και να είσαι όλο και πιο αληθινός, τότε αρχίζεις και βρίσκεις κάτι περίεργες ισορροπίες. Τώρα τα ανακαλύπτω κι εγώ. Αλλά γενικότερα πιστεύω ότι μπορείς να είσαι και τα δύο. Σε ένα ακραίο σενάριο της ζωής, ξυπνούσες μια μέρα και κοιτάζεις ο καθρέφτης και είσαι άσχημος. Θα μπορούσες να ζήσεις. Είναι ένα ακραίο σενάριο και εσύ έχεις γράψει και περίεργα πράγματα. Σου παίζεις η ζωή ένα περίεργο σενάριο. Πάω ξύλο. Τόσο ακραίο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εσύ έχεις συνηθίσει με αυτή την εικόνα. Η οποία καλώς ή κακώς έχεις και το ταλέντο, έχεις και την επιτυχία κτλ. Αλλά είσαι και όμορφος. Είσαι δηλαδή good looking, αυτό που λένε. Μετράει αυτό. Να σου πω ένα χειρότερο σενάριο. Να ξυπνήσω ένα πρωί να κοιταχτώ στον καθρέφτη και να είμαι δυστυχισμένος. Ναι. Αυτό το βρίσκω πολύ χειρότερο. Με αυτό δεν θα μπορείς να ζήσεις. Με το άλλο θα μπορέσεις. Ναι, εννοείται. Νομίζω ότι και ένα πράγμα αν έχω πετύχει στη ζωή μου. Είναι να ξυπνάω το πρωί και στον καθρέφτη να μην θέλω να φτύσω τον εαυτό μου. Αυτό μου αρέσει. Και ειδικά σε αυτή την εποχή που είναι πολύ σκληρή και αρχίζει και αλλάζει ο τρόπος σκέψης όλων μας. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια εποχή που πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Δεν το βλέπω να συμβαίνει τόσο πολύ, αλλά έχουμε όλοι μπει στη διαδικασία αυτό. Εσύ πώς το έχεις καταφέρει και ποια είναι η παγίδα. Δηλαδή, πού έχεις λίγο. Χάσει τον έλεγχο νομίζω και λες αυτό. Αν δεν έχεις ένστικτο και αν δεν έχεις αντίληψη και λίγο μυαλό, να καταλάβεις που μπορεί και εσύ να ευθύνεσαι και τι ευθύνη μπορεί να φέρεις και εσύ, σαν άνθρωπος στην κοινωνία, νομίζω ότι αν δεν τα έχεις αυτά, δεν αλλάζεις τρόπο σκέψης. Αν περιέχεις αυτά τα στοιχεία, σιγά σιγά αλλάζεις τρόπο σκέψης. Μόλις συνειδητοποιήσεις και εσύ κάποια πράγματα. Η παγίδα. Η παγίδα είναι η βλακεία. Δηλαδή να παγιδευτείς τη βλακεία σου. Τι βλακεία έχεις κάνει? Εγώ δεν νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι βλάκας. Δεν έχουν υπάρξει στιγμές. Δεν καλά λέει ο άνθρωπος. Όχι, αλλά δεν έχουν υπάρξει στιγμές που έχεις χάσει την μπάλα. Που ναι, δεν σου λέω ότι ή να την έχεις χάσει, να έχεις αισθανθεί μια παγίδα που δεν ξέρω από την δημοσιότητα, από την επιτυχία, από κριτικές, από προσωπικά θέματα. Μια αδυναμία. Να έχω πιεστεί. Και να βλέπεις όμως ότι χάνεις τον έλεγχο. Την ώρα που πιέζεις νιώθεις ότι χάνεις τον έλεγχο, αλλά επί της ουσίας όχι. Με αφήνουν ανέγγιχτο από ένα σημείο και μετά. Στο βάθος δηλαδή, όχι. Πραγματικά με αφήνουν ανέγγιχτο τέτοιου τύπου πράγματα. Με επηρεάζουν σε ένα πρώτο επίπεδο. Σε μια πρώτη αντίδραση θυμού, στεναχώριας. Αλλά νομίζω ότι αν πιστεύεις τον εαυτό σου και ξέρεις τι είναι αυτό που θες, προχωράς. Να δούμε τρέιλερ της ταινίας. Έχουμε. Και τι διαφορετικό θα δούμε τώρα? Το τραγούδι της Γαλάνη, νομίζω. Α, ναι, η Δήμητρα Γαλάνη που έκανε το τραγούδι των τίτλων της ταινίας Αν. Και θα σας πω και μετά γι' αυτό, για να το δούμε. Βρεθήκατε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Πώς αντέχεις να είσαι μόνος? Ξέρεις ότι μου έχεις διαλύσει τη ζωή. Αν μια στιγμή μπορεί να τα αλλάξει όλα με ένα βλέμμα, με ένα φιλί. Αν μια λέξη αρκεί απ' τα δυο σου χείλη το φως να πάρα πολύ ωραίο. Έχει εκπληκτικό τραγούδι. Είναι, ναι, η Δήμητρα η Γαλάνη είναι ένας άνθρωπος που στη ζωή μου είναι η δεύτερη φορά που συναντιόμαστε. Είχαμε κάνει το 2 μέρες μόνο που υπήρχε το τραγούδι αυτό. Και είναι η συγκυρία και ο Παρασκευάς, ο Καρασούλος, που έχει κάνει τους στίχους για το συγκεκριμένο τραγούδι. Η μουσική ποιος την έγραψε? Η Δήμητρα. Έγραψε τη μουσική και το τραγούδισε. Και η Μαρίνα είναι εκπληκτική. Η Μαρίνα Καλογύρου, ναι, είναι εξαιρετική. Δηλαδή, της χρωστάω, χωρίς τη Μαρίνα η ταινία δεν θα ήταν αυτό που θα δουν από πριν. Την ήξερε τη Μαρίνα από πριν ή πώς την επέλεξες? Γνωριζόμαστε, αλλά πολύ λίγο. Γνωριζόμασταν πολύ λίγο. Η Village έκανε το πάντρεμα. Δηλαδή ουσιαστικά μου είπανε να δούμε τη Μαρίνα την Καλογύρου. Είπα εγώ αμέσως ναι.
Διαβάσαμε και νομίζω ότι από το πρώτο λεπτό. Τώρα κάνετε παρέα. Μετά ναι. την. Ναι. Θα μας πεις λίγα, η ιστορία ποια είναι που μπορούμε να. Δηλαδή, ιστορία... Γιατί βλέπω ένα τραυματισμό εκεί, τι γίνεται. Η ιστορία έχει να κάνει με τη στιγμή στη ζωή μας. Αν συνέβαινε κάτι, κάτι που έχουμε όλοι μας σκεφτεί εκατομμύρια φορές. Και βλέπουμε τον ήρωα τον Δημήτρη που είναι ένα βράδυ σπίτι μόνος του και έχει ένα σκύλο, πρωταγωνιστή στην ταινία ένα σκύλο. Τον οποίο τον ονομάζουμε Μοναξιά στην ταινία. Και βλέπουμε ότι είναι ένας φανατικός εργένης, ο οποίος δεν θέλει σχέση, δεν θέλει απολύτως τίποτα. Είναι μια χαρά μόνος του. Και αν εκείνο το βράδυ έβγαζε το σκύλο του έξω, θα γνώριζε τη Χριστίνα. Μάλιστα. Αν όμως δεν τον έβγαζε το σκύλο του έξω, δεν θα γνώριζε τη Χριστίνα. Και θα διασταυρωνόντουσαν στην ίδια πόλη, στην Πλάκα δηλαδή, ουσιαστικά στην Αθήνα του σήμερα, και βλέπουμε τη ζωή του πώς προχωράει και μαζί και χώρια. Και βλέπουμε αυτό το παράλληλο, δηλαδή γι' αυτό είναι δύο ταινίες. Η πρώτη ταινία είναι ο έρωτας που είναι όλο το χαρούμενο, το γλυκό, το τρυφερό, το αισιόδοξο, το παραμυθένιο. Και όλο το. Η μοναξιά είναι το κομμάτι που δεν έχει μαλλί αυτός, επειδή δεν είναι ξυρισμένο το μαλλί, για να μπορεί να το διαχωρίζει και ο θεατής. Με την πιο ψυχρή εσύ φωτογραφία. Πώς το έκανες αυτό. Το γύρισα διαφορετικά. Ξύρισα το μαλλί. Όλο. Γύρισα όλο. Τη μισή ταινία. Τη μισή ταινία. Κανονικά ξυρισμένο. Και μετά ξύρισα με ωφέλιμα το μαλλί, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή πήρα μια μηχανή. Ναι. Φαντάζομαι όμως δεν υπάρχει ένα απόλυτο συμπέρασμα. Ενώνονται στο τέλος οι δύο ιστορίες. Είναι δύο ταινίες και δύο ιστορίες που κάνουν αυτό. Στο τέλος ενώνονται αυτά τα δύο. Με τι μαλλί. Με τι μαλλί, για να δω τελικά ποιο επικράτησε. Όχι, πλάκα, εντάξει, μην το πούμε. Έχεις αγωνία για το ότι θα σου γράψουν οι κριτικοί κινηματογράφου. Έχω, επειδή οι κριτικές βγαίνουν, που δεν το ήξερα αυτό, βγαίνουν τη μέρα που βγαίνει και η προβολή. Σήμερα. Που ξεκινάει. Νομίζω ότι έχω μεγαλύτερη αγωνία για το πώς θα πάει στον κόσμο και πώς θα αρέσει στον κόσμο. Συζητητή, ναι. Θέλω να διαβάσω και τις κριτικές, γιατί έγινε μια δημοσιογραφική προβολή σε κριτικούς. Ήδη άκουσα ένα-δύο πράγματα. Καλά ή κακά. Ήταν, θετικά ήταν. Θετικά. Ευτυχώς, για πρώτη φορά μέχρι στιγμής ήταν θετικά. Αλλά νομίζω ότι η ουσία είναι ο στόχος. Είναι και ο στόχος είναι ο κόσμος. Να περάσει καλά και να περάσει ωραία. Πάντα ο κόσμος δεν είναι ο στόχος. Πάντα ο κόσμος δεν είναι ο στόχος. Ναι. Μα και εγώ είμαι κόσμος, και εγώ είμαι θεατής. Λειτουργώ πρώτα σαν θεατής και μετά σαν δημιουργός. Και στη συγκεκριμένη εποχή είναι ωραίο να μπορείς να πεις για δύο ώρες. Η οικογένειά σου, τα αδέρφια σου την είδανε. Ναι, βέβαια, χτες στην Κρήτη. Ήταν μια πολύ συγκινητική πρεμιέρα. Α, δηλαδή πήγατε όλοι μαζί. Χτες ήρθε όλο το σόι στην Κρήτη. Α, ήταν, όλη η μισή αίθουσα ήταν όλη η οικογένειά μου. Ναι, ναι, ναι. Ήταν όλη η οικογένειά μου. Και ήταν πολύ ωραία. Μετά το αντί, Χριστόφορε. Όχι, το χειροκρότημα. Το χειροκρότημα ήταν πολύ ζεστό και πολύ γλυκό. Ήταν τέλειο. Μετά το αν έρχεται η επόμενη ταινία. Α, επόμενη ταινία. Να. Την έχεις ήδη. Γιατί δεν κάνεις κάτι με βρικόλακες. Γράψει. Την έχω ήδη γράψει, φαντάζεσαι. Αλήθεια. Βρικόλακες να μιλάμε ελληνικά και να χοροπηδάμε πάνω στα πεύκα. Θα ήταν λίγο βουκολικό αυτό. Ναι, καταναστείο. Εσάς το ρε φέει καλύτερα. Ωραίες ιδέες. Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εμείς ραντεβού στο αν σήμερα.